Πάμε να δούμε πώς σταματάμε να τρώμε και να πάρουμε απάντηση από έναν ειδικό, τον πλέον ειδικό. Πάμε. Το ερώτημά μου είναι γιατί τρώμε πολύ και αν υπάρχει μηχανισμός που μας λέει σταμάτα, δηλαδή να τρώω σε κορεσμού στο έντερο ή στον εγκέφαλο. Τόσο η όρεξη όσο και ο κορεσμός απευθύνονται από το έντερο κατευθείαν στον εγκέφαλο χωρίς κανέναν ενδιάμεσο. Mm. Αυτό γίνεται με κάποιους μηχανισμούς και το κεντρικό νεύρο που κάνει αυτή τη δουλειά λέγεται πνευμονογαστρικό νεύρο και ξεκινάει από τον εγκέφαλο, καταδύεται μέσα από το διάφραγμα στην κοιλιά και νευρώνει όλα τα σπλάχνα μας. Α, έτσι συνδέεται ο εγκέφαλος με το έντερο. Πώς το στομάχι θέλει να φάει, γίνεται με μία ορμόνη που παράγει το ίδιο στο θόλο του στομάχου, λέγεται γκρελίνη. Η γκρελίνη λοιπόν είναι η ορμόνη της όρεξης. Μακάρι να θέλουμε να φάμε. Και όχι μόνο αυτό, αντιστέκεται με κάποιο τρόπο και στις ορμόνες που λένε σταμάτα να φας, που είναι η κολοκυστοκινίνη. Επομένως υπάρχει ένας μηχανισμός balance για όλα αυτά τα πράγματα. Το έντερο έχει 5 στρώματα. Να σας ρωτήσω, άρα σε αυτά τα 5 στρώματα του εντέρου, εκεί ας πούμε μπορεί να κρύβεται και ο μηχανισμός εντός αγωγικών που βάζει φρένο στην όρεξη, που δίνει το μήνυμα του κορεσμού. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για το πώς ξεκινάει τον γκάζι, ας πούμε πώς μπαίνει το φρένο. Πράγματι, η λάμινα πρόπρια που είναι μια μεμβράνη γύρω από το έντερο, όταν το έντερο διαταθεί, καταλαβαίνει μετασιοϋποδοχής ότι το έντερο διατείνεται και δίνει εντολή στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος να σταματήσουμε να τρώμε λόγω διάτασης. Άρα ένας μηχανισμός είναι η διάταση. Φάγαμε πολύ, σκάσαμε. Okay. Ναι. Το δεύτερο είναι τι φάγαμε. Και το τι φάγαμε το σφρίζονται τα κύτταρα του εντέρου και μόλις οσφριστούν ξεχωριστά τα λιπίδια, αν είναι ζωικά ή φυτικά, το λένε πίσω στα νεύρα που βρίσκονται πίσω τους μέσω της παραγωγής χολοκυστοκινίνης. Και η χολοκυστοκινίνη ερεθίζει τις απολύξεις των νεύρων και μετά αυτό πηγαίνει στον εγκέφαλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στο ηνιακό οστό και στο ηνιακό οστού και στο βρεγματικό, δηλαδή κάπου εδώ. Εδώ. Και λέγεται νουκλέους τράκτους σολιτάριους. Πόρτα σας σημαίνει εκεί. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα αυτό επικοινωνεί με το μηχανισμό επιβράβευσης, που είναι ο θάλαμος. Ναι. Και όχι μόνο χορταίνεις, αλλά παίρνεις και ένα βραβείο να είσαι ευχαριστημένος. Να είσαι χαρούμενος με το φαγητό. Όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, δεκάδες άλλα σήματα επηρεάζουν αυτά τα on και off. Και βέβαια, η κεντρική συμπεριφορά μας. Μπορούμε να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας. Αυτό το γνωρίζουμε σαφέστατα σήμερα. Μάλιστα. Άρα πράγματι, όταν ρέπουμε προς την κρεπάλη, θα τρώμε περισσότερο. Όταν μπορούμε να είμαστε εγκρατείς, η εγκράτεια είναι ένα πρόβλημα πάντα, εκπαιδεύουμε εμείς τους μηχανισμούς με τους οποίους γινόμαστε εγκρατείς. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι μας είπε με πολύ απλά λόγια ο κύριος Καραγιάννης αυτό το μηχανισμό. Πολύ περιγραφικά, πολύ ωραία. Πολύ. Και το καταλάβαμε. Και τι άλλο είπε σημαντικό ο κύριος Καραγιάννης, ότι μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το κουμπάκι on-off, on-off.